Λοιπόν, θα σας καλησπέρισω και ακόμα μια φορά σε μια δεύτερη επίσκεψη που έχουμε στο εκπαιδευτικό μας όφυλο από ATP, εκ μέρους του Τμήματος Αθλητικής Δημοσιογραφίας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Θα σας παρουσιάσω τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Δάριο τον Κρέσιτς. Για μας μεγάλη χαρά που βρίσκεται κοντά μας. Και θα έχετε τη δυνατότητα εσείς να συνομιλήσετε με έναν ενεργή ποδοσφαιριστή, έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή, με αρκετά μεγάλη καριέρα και φυσικά ενεργή αποστολή του ΠΑΟΚ. Ελπίζω να έχετε ερωτήσεις καλές για να βγει ένα αποτέλεσμα καλό αυτά που κάνουμε μέσα στις αίθουσες και να κάνουμε μια ωραία συζήτηση και μια ωραία συνέντευξη με τον Δάριο τον Κρέσιτς. Thank you to be here. Good morning to everybody. I would like to say thank you very much for the invitation to come here. I'm very glad about it. Αν ήταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ποιον θα διάλεγε για τους δύο τερματοφυλάκες? If you were the coach, Paul, who would you choose? Obviously. Φυσικά τον εαυτό του, εννοείται. Θεωρείς τον εαυτό σου αδικημένο στο ΠΑΟΚ? Do you think that you were played down by the team? That you would have done no justice in terms of if you're not the leader? No, I don't think so. I mean, the last year I started to play, things was going well, and I didn't see the reason to take me out. Of course, this whole situation goes on my mind because I'm human being, and I have also feelings, so that's why ξεκίνησε να παίζει πέρυσι, πήγαιναν όλα καλά και ο ίδιος αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν είναι πλέον βασικός. Είναι και ο ίδιος άνθρωπος και σκέφτεται, έχει τις ίδιες απορίες και επηρεάζεται. Ναι, και επηρεάζεται συναισθηματικά. Από το καλοκαίρι έχει πρόταση από ομάδα του εξωτερικού, αλλά δεν είναι τόσο υπερβολικά. I mean, I need to say something about all this because I love this team and I want to play in this team. But if I have good relation with the team and all this, for sure I will stay here and I will finish my contract. But only in the case if I have a. If I have the good relationship with the waters of the team. Αγαπάει την ομάδα και θεωρεί ότι αν έχει καλές σχέσεις με την ομάδα, με την διοίκηση της ομάδας, τότε θα τελειώσει το συμβόλαιό του ως έχει στην συγκεκριμένη ομάδα. Το στόχο του είναι να μείνει εδώ. Ακριβώς. Δεν σκέφτεται να φύγει, απλά να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να παραμείνει εδώ και να συνεχίσει εδώ.